Καλησπέρα, Check Tech εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα tablet το οποίο αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο αποτελεί το καλύτερο value for money πραγματικά που υπάρχει εκεί έξω. Είναι ένα tablet το Honda V891 8,9 είναι το μικρότερο της σειράς, έχει τρία η συγκεκριμένη σειρά, ε, έχει 149 ευρώ το συγκεκριμένο τάμπλετ, εγώ το αγόρασα 147 να σας πω ανέβηκε η τιμή του 2 ευρώ, το έχω σταμπάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό και για να μην πολύ το συγκεκριμένο τάμπλετ να σας πω λίγο στα γρήγορα έχει το εξή χαρακτηριστικό. Έχει ταυτόχρονα dual OS. Έχει και Windows 8, το οποίο θα πάρει αναβάθμιση στα Windows 10, και Android. Επίση, τα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει ε, Intel τετραπύρινο επεξεργαστή, ε, quad core είναι, ναι, από 1,33 έω 1,83 GHz, 2 GB RAM, 32 GB ε, μνήμη μέσα, WiFi, Bluetooth, OTG κλπ. κλπ. Τα κλασικά που έχουν όλα, όμως, το θέμα είναι ότι είναι από τα πιο ισχυρά ε, για, για, το, για τα χρήματά του. Ανακάλυψαν, και το είχα παραγγείλει ήδη, γιατί έρχεται από Κίνα το συγκεκριμένο, θα σας δείξω ότι έχει και κινέζικες οδηγίες μέσα, το πιο μεγάλο μοντέλο της σειράς, υπάρχουν άλλα δύο μοντέλα. Αυτό έχει οθόνη, η οποία είναι 1200 αν δεν κάνω λάθος, 1280x800 είναι IPS screen. Το επόμενο μοντέλο το οποίο κάνει 165 165€, αυτή τη στιγμή είναι ακριβώ το ίδιο με 2GB RAM, 32GB χωρητικότητα μέσα, τετραπήρων, ακριβώ όλα τα άλλα τα ίδια. Μόνο που η οθόνη του είναι 1900x1200HD και κοστίζει 165 και υπάρχει και το πιο μεγάλο μοντέλο που έχει HD οθόνη στα 1900x1200 pixel. Και η διαφορά έχει 64 GB χωρητικότητα και κάνει 180 ευρώ. Εγώ να σα πω την αλήθεια, αυτό που ήθελα ήταν το πιο μεγάλο. Απλά επειδή όταν το πήρα δεν το είχα προσέξει ότι υπήρχε, ε, έπεσε το μάτι μου κατευθείαν σε αυτό εδώ, στο μικρό. Το οποίο και βιάστηκα να πάω να πάρω γιατί το είχα μαρκάρει εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν ήξερα αν ήθελα να το πάρω από εκείνα ή όχι. Τέλο πάντων, το βρήκα εδώ από Έλληνα διανομέα και το πήρα κατευθείαν στην τιμή που το είχα δει και στην Κίνα. Ε, η τιμή του είπαμε 149,26 αυτή τη στιγμή που γίνεται το βίντεο. Είναι το καλύτερο value που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η οθόνη του θα μπορούσε να είναι η καλύτερη αν παίρναμε το μεγαλύτερο μοντέλο, αλλά τέλο πάντων είναι, είμαι αρκετά χαρούμενο γιατί πραγματικά έχει το καλύτερο value όπω σα είπα. Και το διπλό λειτουργικό γιατί θέλω και Windows 8, θέλω και Android. Άρα νομίζω ότι θα με βολέψει και ελπίζω να με βολέψει. Το κουτί όπω βλέπετε. Είναι λιτό, άσπρο, έχει το Intel Inside σήμα, Γύρω-γύρω έχει στα... Ή στα κινέζικα βασικά οδηγίες, αν ζουμάρει η κάμερα. Προφανώς καταλαβαίνετε τι... Α, ζουμάρε! Ναι, λοιπόν. Καταλαβαίνετε πάνω κάτω από τα γράμματα, από τα νούμερα. Τι έχει Windows 10, 2 GB DDR3 μνήμη, 32 GB κλπ. 4,4 είναι η έκδοση του Android που φοράει, αλλά δεν θα μείνω πολύ στο συγκεκριμένο, θα πάω να το ανοίξω. Αυτή τη φορά δεν πήρα μαχαίρι, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήρα μαχαίρι. Ναι, βασικά φταίει το ότι λείπω πολύ καιρό από το να κάνω unboxing, οπότε έχω ξεμάθει όπως φαίνεται, Σφραγισμένο με ζελατίνε για να προστατεύεται από την Κίνα. Κοιτάω δίπλα μου βρω ένα μαχαίρι, αλλά δεν πειράζει. Τα είναι λίγο πρωτότυπο σήμερα, χωρί μαγικό μαχαίρι. Βλέπετε όντα αυτοκόλλητα για να προσφέρουν αξιοπιστία. Λοιπόν, να τα ανοίξουμε, γιατί και εγώ είμαι ανυπόμονος να το ανοίξω. Ah, το συγκεκριμένο το πήρα κυρίω λόγω του ότι θέλω στο στρατόπεδο να έχω ένα μηχάνημα για να μπορώ να βλέπω σειρέ και ταινίε για να περνάει πιο ευχάριστα ο χρόνο μου. Βλέπετε άφρο μαύρο μέσα για να μην χτυπιέται η οθόνη του. Αυτό εδώ είναι το τάμπλετ. Αρκετά βαρύ τώρα από το πιάνο. Έχουμε οδηγίες στα κινέζικα, σύντομες οδηγίες στα κινέζικα. Προφανώ εντάξει θα το δούμε. Ελπίζω να καταφέρω να αλλάξω τη γλώσσα και νομίζω η μία από αυτέ σου λέει πώ να βάλει τη γλώσσα τα αγγλικά. Θα έχουμε ένα θέμα με το συγκεκριμένο. Το θέμα του συγκεκριμένου θα είναι ότι οι οδηγίε του, ότι όλα είναι κινέζικα, πρέπει να αλλάχθει η γλώσσα. Θα το βρω, δεν είναι τίποτα. Έχουμε και ένα αυτοκόλλητο. Και μέσα το tablet δεν έρχεται με manual, προφανώ και όχι. Κίνα είναι, τι περιμένετε. Με έναν φορτιστή και ένα καλώδιο USB για να το φορτίσουμε κάτω συνέδριο στον υπολογιστή μα. Το συγκεκριμένο καλώδιο είναι κλασικά mini USB. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, όπω βλέπετε, λευκού χρώματο και έναν φορτιστή. Ο οποίο φορτιστή είμαι περίεργο να δω αν είναι καρφή ή είναι mini USB. Είναι mini USB. Ωραία. Γιατί κάποια από τα τάμπλετ που ξέρω έχουν με καρφί ή τζακ βασικά τροφοδοσία. Αυτό το ταπεινό πακέτο δεν έχει ιδιαίτερα πολλά πραγματάκια. Όλα τα λεφτά είναι αυτό εδώ. Αυτή εδώ jack βασικα τροφοδοσια αυτο Το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι ότι είναι αρκετά βαριά στην υφή. Ε, έχει αυτοκόλλητο προστατευτικό από πάνω. Δηλαδή πρέπει να το που κάνει remove για να μπορείς να το, χρησιμο... Χω... χρησιμοποιήσω όπως θέλεις. Όπως το πρώτο θα τα αφήσω για λίγο καιρό μάλλον. Ε... Η οθόνη έχει σκουπιστεί. Κάποιο. Να σα πω την αλήθεια, όπω φαίνεται, πρέπει να έχει ελεγχθεί στο. Γιατί πολλά από αυτά τα ανοίγουν στο εργοστάσιο, όπω ξέρω, και τα τσεκάρουν με το χέρι. Οπότε αυτό έχει κάποια ίχνη επάνω, ότι έχει... δεν είναι εντελώ ενό καινούρια ή με που έχουμε βάλει πάνω. Τέλο πάντων, να δούμε λίγο το μοντέλο. Λευκό, όπω βλέπετε. Έχει πολύ ωραία ανάγλυφη επιφάνεια. Δεν θα γλιστράει στο χέρι. Με κυκλάκια έτσι χαραγμένα και το όντα. Βλέπετε. Τώρα πάμε στο τι περιλαμβάνει. Έχουμε την SD εδώ πέρα. Από την κάτω πλευρά δεν έχει κάτι άλλο. Από εδώ πέρα έχουμε το on-off και τα πλήκτρα αυξομοίωσης του ήχου και από πάνω έχουμε... Mm. Αυτό είναι αυτό που φαντάζομαι, μισό λεπτάκι να φέρω το φως κοντά γιατί ούτε εγώ βλέπω... Α, τι είναι αυτό... Ναι, ε, έχει mini HDMI Wow. Ναι, αυτό το είχα ξεχάσει. Έχει και mini HDMI για να το συνδέει. Και έχει το mini USB για να μπορώ να το συνδέω. Βασικά από τα δύο. Αυτό είναι το mini HDMI, αυτό είναι για το USB. Να το βάλω να τσικάρω γιατί τα μάτια μου με απατούν. Ναι, αυτό εδώ είναι το mini USB, από δίπλα είναι το mini HDMI. Και έχουμε και σύνδεση για τα ακουστικά. Δύο κάμερες, μία πίσω στα 5 MP, μία κάμερα μπροστά νομίζω στα 1,3, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό θα σας γελάσω, θα το διορθώσω στο βίντεο για σίγουρα. Επειδή δεν με ενδιαφέρουν οι κάμερες σε αυτά τα tablet προφανώς. Το καλό με αυτό είναι ότι έχει διπλό λειτουργικό. Ελπίζω να έχει κάποια μπαταρία να έχει μείνει αρκετή μπαταρία μέσα. Η μπαταρία του νομίζω είναι 4.000 ε, κάτι μιλιαμπερόρια. Και το καλό του που έχει το χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο τάμπλετ είναι ότι έχει διπλό λειτουργικό και Windows και Android που μετράει πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο θα μου λύσει τα χέρια σε πολλά πράγματα. Ελπίζω. Ευελπιστώ για να είμαι πιο ακριβή. Τώρα, ε, το συγκεκριμένο θα το δουλέψω λίγο καιρό να δω πώς είναι. Μπαίνουμε προφανώ σε Android. Πρέπει να δω πώ γίνεται να μπει σε Windows Mode. Κάποια από αυτά το έχουν προσαρμοσμένο. Το αστείο είναι ότι έχει ελληνικό. Έχει ελληνικά μέσα περασμένα. Wow. Που σημαίνει ότι αυτό που είδα στην αρχή ότι έχει πειραχθεί σίγουρα έχει ανοιχθεί στο εργοστάσιο. Γιατί πολλοί διανομή. Βάζουνε Αυτού που είναι στο εργοστάσιο να τα ρυθμίζουν, να τα προρυθμίζουν. Οπότε αυτό έχει ρυθμιστεί και την ελληνική αγορά. Οπότε το Android είναι σίγουρα ρυθμισμένο. Ε, αν και τα ονόματα των φακέλων, όπω βλέπω εδώ πέρα, έχουν κινέζικα ονόματα. Όλο αυτό ρυθμίζεται. Θα το φτιάξω αρκετά γρήγορο, απλό, με λιτό μενού, σαν καθαρή εγκατάσταση, χωρί πολλά- πολλά. Ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αρκετά απλό είπαμε, αρκετά καθαρό. Ε, τώρα πρέπει να βρω με κάποιο τρόπο πώς θα περνάω στα Windows. Και το οποίο θα το δω με τη σειρά, να δω πώς θα πάει και πώς θα κινηθώ με αυτό. Λοιπόν, θα το κλείσω το βίντεο εδώ, ε, προς το παρόν η πρώτη μου εμπειρία είναι αρκετά καλή, αρκετά γρήγορη. Αρκετά γρήγορο μάλλον. Έχει πραγματάκια μέσα τα οποία μάλλον θα τα πετάξω. Έχει Play Store. Πολύ όμορφα. Ε, πρέπει να μπω στις ρυθμίσεις να δω τι γίνεται. Ευτυχώς είναι στα ελληνικά άρα δεν θα παιδευτώ πολύ με το Android. Αυτό ήτανε το, το V891. Ένα μηχάνημα αρκετά ποιοτικό φαίνεται στο χέρι. Αρκετά στιβαρό και αρκετά απλή. Ε, χωρίς πολλά πολλά η καταστασή του. Νομίζω δεν θα κολλάει κιόλας. Έχει και το Amazon μέσα. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ένα μικρό update σχετικά με το tablet. Επειδή λίγο στο unboxing προ το τέλο κάπου είχα σκαλώσει, γινόταν κάτι μικρό χαμό, ε, δεν κατάφερα να το ανοίξω όπω ήθελα να δείξω και τα δύο λειτουργικά. Η αλήθεια είναι ότι ζωρίστηκα λίγο. Τώρα το βάζω στο τέλο του βίντεο, λίγο πριν χαιρετήσω, γιατί πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Νόμιζα ότι όλο αυτό γίνεται κατά την εκκίνηση. Δηλαδή, στην ουσία, διαλέγει από την αρχή πως ε, θα είναι αν γενία από τα Windows και αυτά. Το tablet, ε, θα σας πω λίγο στα γρήγορα πριν να κάνω το full review, γιατί θα αργήσει το full review έτσι όπως το κόβω, ε, ήρθε με custom ROM, που σημαίνει ότι είναι ήδη ρουταρισμένο. Έχει υπεραστεί και στα Windows και εδώ ελληνικά όλα. Ε, είναι πανγρήγορο, δηλαδή δεν έχω δει προ το παρόν κάτι τόσο πολύ γρήγορο, καθαρό, δεν έχει τίποτα από σαβουρά μέσα. Έχει 15 εκατομμύρια apps μου βάλανε για να κατεβάζω εφαρμογέ εκτό από το Play Store. Δηλαδή στην ουσία έχω και κινέζικα apps τα οποία κατεβάζουν απευθεία από κινέζικα ε, banks, κατεβάζουν εφαρμογέ. Λοιπόν, τι γίνεται με το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο έστω το λίγο που το χειρίστηκα, μπόρεσα, έβαλα το χέρθον μέσα, παίζει κομπλέ, δεν έχει κανένα θέμα στο Android. Ε, όλα δουλεύουν ρολόι μέχρι τώρα και έβαλα κάποιες εφαρμογές βασικές. Μπορώ να πω ότι πραγματικά έχω υπερπιντυπωσίστη, έχει 15 εκατομμύρια θέματα να βάλω ιστορίες. Ε, όλη η αλλαγή γίνεται να σας δείξω, γυαλίζει κιόλας η οθόνη, εδώ κάπου έχει switch-os. Το βρω κιόλας κάτω. Για να μπούμε στα Windows. Αυτή τη στιγμή το πάτησα και θα κάνει boot το tablet σε Windows, μαντέψτε, 10. Γιατί πάντως μου το στείλαν ήδη με τα Windows 10 έτοιμα μέσα, δεν κολλάει καθόλου, δεν λαγκάρει καθόλου και εντάξει, έχω πάθει μια πλάκα, είναι τρομερά ποιοτικό, όποιος, αν το πιάσετε στα χέρια σας, αυτή τη στιγμή μπουτάρει τώρα τα Windows τα 10 ε, Πραγματικά, εντάξει, είναι ότι καλύτερο στο θέμα tablet έχω πιάσει μέχρι τώρα και από ποιότητα, και από κατασκευή. Στην αρχή σα λέω, ζορίστηκα λίγο μέχρι να το να βρω ποιά είναι τα... πώς να το κομπιουτάρω και αυτά γιατί απλά δεν το είχα ψάξει, βιαζόμουν κιόλας ε, έκασα λίγο με την ησυχία μου, τα είδα και έχει κανονικά, να σα δείξω κιόλα. τα Windows 10, δεν κολλάει καθόλου πραγματικά και στα Windows και στο Android ειδικά στο Android, τα Windows δεν τα έχω χειριστεί πάρα πολύ γιατί πρέπει να κάτσω να τα ρυθμίσω λίγο ε, έχει μέσα ελληνικά Windows είναι αυτό που σας είπα, οι τύποι από το κατάστημα από το, που το πουλάνε επικοινωνούν με, το, με αυτούς στην Κίνα τους διανομής και τους λένε στην ουσία να τα στείλουν, με έτοιμο μέσα το λειτουργικό στη χώρα. Εδώ Ελλάδα έρχονται με ελληνικά, αλλά δεν κάνετε, οπότε μάλλον δεν κάνετε τίποτα εσείς. Τρομερά γρήγορο, τρομερά... Εντάξει, πραγματικά να σα πω την <laughs> Έχω έναν υπολογιστή στην, στην ουσία στα χέρια μου Πιο γρήγορο από το Netbook, ο οποίο εντάξει η οθόνη του δεν είναι η πιο τέλεια. Γιατί σα είπα ότι με 40 ευρώ παραπάνω, βασικά με 20 ευρώ παραπάνω για αρχή, παίρνατε το πολύ καλύτερο μοντέλο. Κάτι το οποίο εγώ δεν το πρόσεξα και να σα πω ίσω να την πάτησα. Mm. Αλλά μιλάμε για το καλύτερο value for money αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δηλαδή, μιλάμε για ένα tablet 140 ευρώ, το οποίο έχει δύο λειτουργικά έχει 32 GB μνήμη η RAM του είναι 2 GB που τρέχει τις πιο πολλές εφαρμογές σφαίρα τρομερή ποιότητα κατασκευή, δεν γλιστράει στο χέρι πραγματικά έχει τις καλύτερε ποιότητε κατασκευή που έχω δει αυτή τη στιγμή που φαίνεται στον τόνο μου ότι είμαι τρομερά ενθουσιασμένο. Θέλω να κάτσω. Εν μεταξύ, σκέφτομαι ότι θα φύγω στο στρατόπεδο σε λίγη ώρα και θέλω να κάτσω να το περιεργαστώ. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σα πω πόσο πολύ χαίρομαι. Ειδικά όταν διαπίστωσα ότι έχει ήδη έτοιμα τα Windows 10. Εντάξει, τι να πω εγώ μετά από αυτό. Ούτε θα κάτσω να κάνω update ούτε τίποτα. Λοιπόν, 147 ευρώ κοστίζει το συγκεκριμένο ακριβώ για να σου πω την ακριβή του τιμή. Ε, με 165 παίρνετε το πιο καλό μοντέλο με καλύτερη οθόνη. Όχι ότι με χαλά ιδιαίτερα, για σειρέ το θέλω. Σε τόσο μικρό μεγέθο, 8,9 inches η πυκνότητα είναι αρκετά καλή. Ε, βέβαια, καλύτερη ανάλυση, καλύτερη πυκνότητα. Με αρκετά μεγάλη μπαταρία έχω βάλει ό,τι προγράμματα ήθελα προς το παρόν θα το πειράξω λίγο παραπάνω θέλω να το συνέσω, να δω πως λειτουργεί ε, εντάξει, δεν ξέρω παιδιά είναι πραγματικά υπέρ, υπέρ γαμάτο τέλος πάντων αυτό, check tech ήταν το Honda V891 αν δεν κάνω λάθος τον τίτλο γιατί συνέχεια τα ξεχνάω γέρος άνθρωπος Λοιπόν, είναι ο Κώστα Τσικ τεκνά, Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και πραγματικά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το καλύτερο value for money που υπάρχει στην ελληνική και όχι μόνο αγορά. Wow. 140 ευρώ. Γι' αυτό. Καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα, παιδιά. Γεια σα.